Την Τετάρτη θα βρίσκονται στι φαρμακαποθήκε τη Πάτρα τα self-test και από την Πέμπτη ή την Παρασκευή εκτιμάται πώ θα ξεκινήσει η διάθεσή του από τα φαρμακεία. Η πληροφόρηση που έχουμε, αντικειμενικά τα τεστ από εμά, λογικά και εφόσον όλα ε, 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 κυλήσουν ομαλά, θα ξεκινήσουν να διατίθενται στον κόσμο από την ε, Παρασκευή. Τώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία δεν είναι τόσο απλή και πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί όσον αφορά πώς θα γίνει αυτή η διάθεση. Ε, τα τεστ καταρχήν λογικά έρχονται αύριο στι φαρμακαποθήκε. Αυτέ θα μα εφοδιάσουν και από την Παρασκευή λογικά θα ξεκινήσει και η διαδικασία διάθεση από εμά. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι συγκεκριμένη. Από τα φαρμακεία με ανακοινώσει στην είσοδό του θα γίνεται γνωστό προ του πολίτε ποιε ώρε θα δίνονται. Ενώ σημαντικό είναι πω για αρχή δικαίωμα για self-test θα έχουν οι εκπαιδευτικοί καθώ και οι μαθητέ. Κάθε φαρμακείο θα επιλέγει κάποια συγκεκριμένη ώρα που θα διαθέτει τα τεστ. Δεν γίνεται δηλαδή όλη την ημέρα από το πρωί που θα είμαστε ανοιχτοί μέχρι το απόγευμα ο κόσμος να εισέρχεται στο φαρμακείο και να ζητάει τεστ. Θα πρέπει να θα έχουμε ο κάθε, ο κάθε φαρμακοποιός να ανακοινώσει πώ και πότε θα γίνει η διάθεση των τεστ από το συγκεκριμένο φαρμακείο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να έρχεται και να ζητάει τεστ. Τα τεστ είναι συγκεκριμένα. Θα ανοίξει μια ειδική πλατφόρμα, κάτι ανάλογο, όπω γίνεται και με το εμβόλιο πλέον. Όπου εμεί, σαν φαρμακοποιοί, θα συνδεόμαστε το σύστημα, θα πληκτρολογούμε το άμκα του κάθε ασφαλισμένου και θα διαβάζουμε από εκεί αν δικαιούται ο συγκεκριμένο το τεστ ή όχι. Ε, πρέπει να πούμε στον κόσμο. Το εξής, ότι καταρχήν η πλατφόρμα αυτή θα είναι από το Υπουργείο Υγεία, δεν θα είναι από εμά, που σημαίνει ότι θα έχουμε συγκεκριμένο κόσμο διάθεση των τεστ. Ε, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως σε αυτή την πλατφόρμα θα ξεκινήσει η διαδικασία διάθεση των τεστ από του μαθητέ και από του καθηγητέ μέσα ε, ε, εκπαίδευση που σημαίνει ότι αυτοί έχουν προτεραιότητα. Άρα, είναι αυτοί που πρέπει πρώτα να καταλάβουν ότι θα πρέπει να έρχονται στο φαρμακείο να, να έχουν ένα τεστ στην κατοχή του για να μπορέσουν να ξεκινήσουν αυτέ οι δραστηριότητε, κυρίω στα σχολεία.